Την ώρα που οι επενδύσεις της Κόσκο συνεχίζονται και το λιμάνι του Πειραιά αλλάζει τους χάρτες του παγκόσμιου εμπορίου, η παρουσία του ισχυρού άντρα του κινέζικου κολοσσού, Captain Wei Jiafu στην Αθήνα, ανεβάζει στα ύψη το θερμόμετρο των εξελίξεων για την αποκρατικοποίηση του ΟΛ. Με την Κόσκο να επιθυμεί τον απόλυτο έλεγχο του πρώτου λιμανιού της χώρας. Επισήμως, η παρουσία του Captain Wei σχετίζεται με τα εγγένεια του τρίτου προβλήτα της Κόσκο, μιας επένδυσης που άγγιξε τα 135 εκατομμύρια ευρώ, με την κινέζικη εταιρεία να έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει το συγκεκριμένο προβλήτα κατά 150 μέτρα ακόμη. Τα εγγένεια γίνονται 3 χρόνια νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, ενώ μέσα στον προβλήτα βρίσκονται 5 από τις πιο σύγχρονες γερανογέφυρες στον κόσμο, οι περίφημες Super Post Panamax. Οι υπερσύγχρονες γερανογέφυρες που βλέπετε εγκαταστάθηκαν στον τρίτο προβλήτα στα μέσα του περασμένου Μαΐου. Οι Super Post Panamax που κοστίζουν άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ η καθεμία έχουν ανυψωτική ικανότητα 65 έως 85 τόνων, μπορούν να εξυπηρετήσουν πλοία έως και 360 μέτρων και μπορούν να διάσουν περίπου 4.000 κοντέινερ σε διάστημα 24 ωρών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, έως το τέλος του χρόνου, η θυγατρική της Κόσκο στην Ελλάδα θα μπορεί να διαχειρίζεται 4,3 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια. Θα αφήσει οπωσδήποτε έργο. Αυτό είναι θέση εργασίας, είναι έσοδα για το ελληνικό δημόσιο, η παροχή υπηρεσίας έχει φορολογία, θα φορολογείται ο εργαζόμενος που δουλεύει, η εταιρεία που παρέχει το έργο. Οι κινέζικες επενδύσεις στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας αυξάνουν κατακόρυφα την παραγωγική δυνατότητα του Πειραιά, που εξελίσσεται σε Ρότερνταμ της Νότιας Ευρώπης. Αυτό άλλωστε μαρτυρούν και οι αριθμοί. Μόνο από τον προβλήτα 2, η Κόσκο το 2010 διακίνησε 685.440 εμπορευματοκιβώτια, εξυπηρετώντας 965 πλοία. Ένα χρόνο μετά, τα κοντέινερ ξεπέρασαν το 1.100.000 και το 2012 προσθέθηκαν 1.000.000 εμπορευματοκιβώτια, με τα πλοία που εξυπηρετήθηκαν να φτάνουν τα 1.867. Φέτος, μόνο κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, διακινήθηκαν 535.000 κοντέινερ. Ο Wei Jiafu είναι ένα από τα υψηλόβαθμα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Έχει επιβιώσει πλήθους κυβερνητικών αλλαγών επί 3 και πλέον δεκαετίες και χαρακτηρίζεται ως ζωντανός τρίλος της κινέζικης ναυτιλίας. Κατά τη διάρκεια των επαφών που θα έχει με την ελληνική κυβέρνηση, αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα της κατάργησης ή έστω της μείωσης του ενοικίου που καταβάλουν οι Κινέζοι για τις προβλήτες που διαχειρίζονται. Σαν αντάλλαγμα, θα προτείνουν νέες επενδύσεις άνω των 220 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ από το μενού των συζητήσεων δεν θα λείψει και η αποκρατικοποίηση του ΟΛΠ, με την Κόσκο να επιθυμεί διακαώς τον απόλυτο έλεγχο του λιμανιού. Η Κόσκο, βλέποντας την εκρηκτική άνοδο διακίνησης φορτίων εν μέσω κρίσης στο λιμάνι του Πειραιά, επιδιώκει να αποκτήσει το μετοχικό έλεγχο του ΟΛΠ. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για προσφορά που κινείται στα επίπεδα του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών.